Ότι οι Πολιτείες Αμερικής είπαν στο Κατάρ ε, ότι η παρουσία της Χαμάς στην Τόχα δεν είναι πλέον αποδεκτή, είναι μια πληροφορία που μπορεί να μας ξάφνιασε επειδή έγινε με έναν μετοπικό και άμεσο τρόπο αλλά ήταν θα λέγαμε σχετικά αναμενόμενη από τη στιγμή που η Χαμάς απορρίπτει ε, τις τελευταίες εβδομάδες ε, οποιαδήποτε ε, απελευθέρωση των ομήρων και ουσιαστικά δεν δέχεται καμία εκεχηρία και πάυση πυρός άμα δεν είναι οριστική <coughs> το πιο εντυπωσιακό όμως της υπόθεσης δεν είναι αυτό είναι η αποδοχή από το κατάρ γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το κατάρ είναι η χώρα που υποδέχεται την Χαμάς είναι η χώρα που βέβαια μεσολαβεί με τις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής και με την Αίγυπτο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή αλλά ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα η Κατάρ υποστηρίζει τη Χαμάς. Για να φτάσει στο επίπεδο λοιπόν η Κατάρ να αποδεχτεί την πρόταση των Αμερικανών η οποία είναι βάσιμη με την έννοια ότι υπάρχουν ακόμα και Αμερικανοί όμεροι που κρατούνται από τη Χαμάς και η Χαμάς δεν έχει αλλάξει καμία θέση πάνω σε αυτό το θέμα εδώ και ένα χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μια μεγάλη αλλαγή και ότι αυτή η αλλαγή θα ασκήσει μια τεράστια πίεση πάνω στην τρομοκρατική οργάνωση.